το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάσταχτο για τους επιχειρηματίες της Πάτρας. Λογαριασμοί ρεύματος, οι οποίοι δεν είναι απλώς δυσβάσταχτοι, είναι λογαριασμοί οι οποίοι κλείνουν επιχειρήσεις. Είναι σαν να έρχονται δύο νίκια επιπλέον. Και εκεί λοιπόν τα οικονομικά των μαγαζιών που ήταν ήδη κατεστραμμένα, αυτή τη στιγμή φοβόμαστε που όλο αυτό που λέγαμε και εξορκίζαμε για να το εξορκίσουμε περισσότερο τόσα χρόνια ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις, αυτή τη φορά γίνεται πραγματικότητα. Ήδη έχουν κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις εστίας σε όλη την Ελλάδα. Με ανοιχτά χαρτιά πλέον μιλούν οι επιχειρηματίες της Πάτρας, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από τον κορονοϊό, τις ανατιμήσεις, το ενεργειακό κόστος. 5 μαγαζιά εστίασης αναγκάστηκαν και έβαλαν λουκέτο εξαιτίας των αριθμών που αντίκρισαν, ανοίγοντας το ραβασάκι της ΔΕΗ με τετραψήφιο νούμερο. Η Πελοπόννησο όλος, όλοι είναι κορεσμένοι από το δίκτυο ενέργειας, που σημαίνει τι, ότι δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ιδιωτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή να φτιαχτούν ενεργειακές κοινότητες ακόμα και από την εστίαση, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Οι αυξημένες τιμές του ρεύματος, των λοιπόν χρεώσεων και του ΦΠΑ αναλογικά εκτοξεύουν τους λογαριασμούς σε τέτοια επίπεδα που δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Η παρέλαση του καρναβαλιού, η οποία για ακόμη μια χρονιά δεν θα πραγματοποιηθεί, στοίχησε ακριβά στις τσέπες των καταστηματαρχών. Σύμφωνα με το επιμελητήριο και τη μελέτη που έχει κάνει, η κάθε ακύρωση του πατρινού καρναβαλιού εκφέρει μια ζημιά στην τοπική οικονομία που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Την ακύρωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Απαιτούμε και διεκδικούμε άμεσα δραστικά μέτρα στήριξης με τον έλεγχο της τιμής της ενέργειας, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μείωση συντελεστών ΦΠΑ, ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων λόγω των απολειών του καρναβαλιού. Τα νοικοκυριά δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν να ξοδέψουν, οπότε είναι αλυσιδωτό το πρόβλημα. Μας είχαν πει ότι θα έρθει η πράσινη ανάπτυξη και θα μπορέσουμε να έχουμε να οργανωθεί η αγορά και να έχουμε μειωμένο ρεύμα. Βλέπουμε το αντίθετο. Όλοι οι φορείς ενωμένοι σαν μια γροθιά ζήτησαν από τους αρμόδιους να σκεφτούν καλά τα επόμενα βήματα, τονίζοντας πως τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν βοηθούν πρακτικά τις επιχειρήσεις.